Για να δούμε τώρα. Την προηγούμενη σεζόν, 2-3 χρώματα είχε γίνει ολόκληρη φασαρία εδώ πέρα για το τι είναι το color blocking. Δημήτρη. Κανονικά, δύο χρώματα λένε ότι μπορείς να κάνεις ένα color blocking, αλλά δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Εσύ τώρα φόρεσες αυτά τα ρούχα που ουσιαστικά έμπλεξες δύο χρώματα, τα οποία σου είναι και λίγο στενά, ασφιχτιούν. Είναι μικρά. Δεν είναι αρκετό το χρώμα που έχεις ρίξει επάνω σου. Δεν σου λέω για το συνδυασμό. Θα μπορούσες να βάλεις ένα καλσόν σε ένα χρώμα, ώστε να προσθέσεις άλλο ένα χρώμα στην εμφάνισή σου. Και όχι να βάλεις ένα απλό. Τα καλτσάκια, ωραία ιδέα, αλλά θα μπορούσες να το βάλεις όλο καλσόν. Θα ήθελε η φούστα, εντάξει, είναι αρκετά στενή, έπρεπε να το ξεκουράζεις με κάτι πιο φαρδί και πιο ήρεμο από πάνω. Μπορώ να δω το πουκάμισο, σε παρακαλώ. Να. Με μια ωραία καμπαρντίνα φαρδιά, θα μπορούσε να είναι και κίτρινη, θα μπορούσε να είναι και μοβ, θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα. Αμέσως όλο αυτό και με ένα ωραίο καλό, θα ερχόταν σε ένα color blocking πολύ ωραίο. Okay. Ουσιαστικά το έριξες στο ντύσιμό σου με ένα σακάκι που είναι στην ίδια οικογένεια χρωμάτων και ουσιαστικά σου ακυρώνει την προσπάθεια. Και πιστεύω ότι τα κορίτσια εκεί πέρα πίσω σε έχουν βοηθήσει αρκετά. Γιατί ξέρουν και οι ίδιοι ότι αυτό που έκανες ουσιαστικά δεν είναι σωστό, αλλά σου βάζουν δύο. Ενώ σε άλλα κορίτσια οι άσοι πέφτουν βροχή. Να το δούμε λίγο αυτό κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ. Άλλος ένας άσος έπεσε βροχή. Στέλιο. Λοιπόν, βάλε πάλι το σακάκι σου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Μου αρέσει που αυτά τα ρούχα είναι όλα στενά. Φοράς τρία χρώματα για μένα, γιατί έχεις δύο παράγωγα, έχεις δύο διπλανά πράσινα. Έχεις ένα πράσινο και ένα πράσινο που έχει λίγο μπλε. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου. Ευχαριστώ. Και τα γυαλιά σου. Το πορτοφολάκι αυτό δεν κυκλοφορεί ποτέ μόνο του. Πάντα με παρέα. Μέσα από τσάντα την επόμενη φορά. Μέσα σε τσάντα πάντα. Και αν βγάλεις την κάλτσα και κρατήσεις μόνο το φούξια και είσαι από τη μέση και κάτω μόνο φούξια, πάλι θα είναι ωραίο. Η κάλτσα είναι τελείως λάθος. Καλσόν δεν χρειάζεσαι. Εντάξει. Μόνο στην πίστα μπορούν να φοράνε οι κυρίες καλσόν. Δύο. Ευχαριστώ. Πολύ σεξι και πολύ κομψή. Πολύ διαφορετικές απόψεις και η κριτική επιτροπή. Για να δούμε τώρα ποια θέση θα πάρει η Σοφία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω. Γεια σου, Χριστιανά μου. Παπούτσια για μένα με τα κλάτσες, they're cool. I think it's κάνει κάτι περίοδο. Αν έβαλες και έναν άλλο ζευγάρι κλάτσες, I think, από μέσα. Και επειδή τα κάνεις πιο bunchy, ναι. Μπορείς και να, you know, να κάνεις introduce και έναν άλλο χρώμα. You know what I mean? Maybe like κίτρινο, maybe. Mm-hmm. I don't know. Και μπορείς να συνεχίσεις αυτό το χρώμα, maybe, στα γυαλιά σου ή στα σκολαρίκια or something. Well, I think it's cool silhouette. I love the shoes με τις glasses. I think that's very cool. Anyway, να σου δώσω... δύο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και I want to see you. Θέλω να σε δω. Okay. Θέλω να καταλάβω τι είναι το στυλ σου. Χριστιανά μου, πολύ καλύτερα. Ναι. Η τελική βαθμολογία είναι 6,9. Σε ευχαριστώ. Μην το συζητάς, πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ πολύ.